Ο επιχειρηματίας Ανδρέας Πετρόπουλος δεν πίστευε στα μάτια του όταν σήμερα το πρωί επιχείρησε να μπει μέσα στην εταιρεία του με χωματουργικά στην οδό Πανεπιστημίου απέναντι από το Τόφαλος. Άγνωστοι είχαν μπει μέσα, είχαν σπάσει τζάμια φορτηγών, είχαν βγάλει τις μπαταρίες, τις είχαν φορτώσει σε ένα αγροτικό ναβάρα και ετοιμάζονταν να φύγουν. Όμως δεν κατάφεραν να απενεργοποιήσουν τον συναγερμό και δεν ολοκλήρωσαν το σχέδιό τους. Η ζημιά όμως που προκάλεσαν ήταν μεγάλη, ενώ μπήκαν και στο γραφείο της εταιρείας αναζητώντας χρήματα. Ο κύριος Πετρόπουλος είναι σε απόγνωση και όπως λέει, δυστυχώς η Ελλάς προσπαθεί με ελάχιστα μέσα, με ένα μόνο περιπολικό τη νύχτα, να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Όσες φιλότιμες προσπάθειες και αν κάνουν οι αστυνομικοί, είναι ελάχιστοι και με λίγα μέσα. Με ειδοποίησε ο υπάλληλος με 6,5 ώρα ότι έχουν μπει μέσα στο εργοτάξιο, το έχουν βαδαλήσει, έχουν σπάσει 6 αυτοκίνητα, κλέψανε τις μπαταρίες, πήγαν να κλέψουν το ναβάρα. Το είχα βάλει εδώ μπροστά στην πόρτα, αλλά δεν μπόρεσαν να το βάλουν μπροστά γιατί είχα αντικλειπτικό σύστημα. Σπάσανε ένα κοντέινερ μέσα που έχουμε τα πράγματα του γραφείου, κλέψανε ένα ποδήλατο. Η κατάσταση είναι τραγική. Για ποιο λόγο σπάσανε τα τζάνια των αυτοκινήτων? Ούτε εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως ήθελαν να κλέψουν κάτι άλλο, να κλέψουν όλο το αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν πάντως κλειστή η πόρτα, έτσι? Ήταν κλειστή η πόρτα, ήταν το αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα. Το αφήσανε, χτύπησε πίσω το αυτοκίνητο εκεί στο εξάρτημα και στην προσκήνα. Ήρθε η αστυνομία. Αλλά τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν ένα περιπολικό που πάνε από την Πάτρα στα Βραχνέικα. Από τα Βραχνέικα στην Πάτρα. Να πάνε να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δεν φταίνει η αστυνομική, φταίει το σύστημα. Έχετε κάτι έτσι, κάποια υποψία κλπ? Όχι, δεν έχω υποψία, δεν μπορώ να πω ότι είναι γύφτη, γιατί δεν ξέρω αν είναι γύφτη. Μπορεί και να μην είναι γύφτη, μπορεί να είναι συμμορία. Το θέμα είναι ότι η αστυνομία αργά ή γρήγορα μπορεί να τους βρει και το δικαστήριο θα τους αφήσει ελεύθερους. Και εμείς εδώ, σαν κορόιδα, τέλος του χρόνου θα πρέπει να πληρώσουμε 900 χιλιάρικα, τέλη κυκλοφορίας, προσωπικό, δώρα